Λοιπόν, εδώ από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Βουλίου στι Βρυξέλλε, για τη συνέχεια κουβεντιάζουμε τον Νότι Μαριά, ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή. Καλησπέρα και ευχαριστώ, κύριε Μαριά, για την δυνατότητα που δίνετε να κουβεντιάσουμε μετά κάποιου μήνε, ε, σχεδόν ένα χρόνο μετά τι ευρωεκλογέ. Καλησπέρα σε εσά, του τηλεθεατέ σα στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ε, πράγματι, έχουμε καιρό να τα πούμε τουλάχιστον στο διαζώσει το δικό σα κανάλι. Ανεξάρτητο, ναι. γιατί ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή, ενώ εκλεγήκατε με, τη, με τη σημαία κάποιου κόμματο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, όντως ή άλλως εγώ συνεργάστηκα με τους ανεξάρτητους Έλληνες και σαν υποψήφιος βουλευτής, είμαι επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αντιμνημονιακή Πολίτες. Είχαμε κάνει μια συμφωνία με τον κύριο Καμένο. Η βασική αρχή της συμφωνίας αυτής ήταν να μην υπάρξει καμιά συνεργασία με κόμματα ή βουλευτή που ψήφισε έστω και ένα μνημόνιο. Αυτό τηρήθηκε από την πλευρά των Ανέλ, γιατί από τη δικιά του πλευρά δεν έμπαινε θέμα <Συλίου> να συνεργαστούμε με μνημονιακούς. Και πράγματι, όλο το χρονικό διάστημα που ήμουν βουλευτής, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εν συνεχεία, ήμουν υποψήφιος στο σχήμα που διαμορφώθηκε, με κορμό του ανέλαβε και αρκετά κινήματα, ανεξάρτητες προσωπικότητες, δώσαμε τη μάχη, η οποία ήταν μάχη σε ένα ψηφοδέλτιο με συναγωνισμό, διότι υπήρχε σταυρός προτίμησης. Και φυσικά εγώ ήμουν και ο μοναδικό που παρετήθηκα από βουλευτή, προκειμένου να είμαι υποψήφιο ευρωβουλευτή και έτσι έδωσα την έδρα μου στο Ηράκλειο στους ανεξάρτητου Έλληνε. Διότι οι δικοί του υποψήφοι είχαν, α, δεν είχαν πετύχει να εκλεγούν στην προσπάθεια που κάναμε το 2012. Ε, υπήρξε διαφωνία με του ανεξάρτητου Έλληνε, διότι αποφάσισαν να συνεργαστούν με βουλευτέ οι οποίοι είχαν ψηφίσει μνημόνια. Uh, ακόμη και την εποχή της συγκυβέρνησης uh, Σαμαρά Βενιζέλου uh, ψήφισαν uh, την τροπολογία που έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να συνεχίσει την, uh, uh, το τέλος αλληλεγγύης, το, την εισφορά αλληλεγγύης mm -hmm. μάλλον mm -hmm. που στοιχίζει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες uh, αυτή ήταν μια μνημονιακή δέσμευση, είχα διαφωνήσει σε αυτό Είχα και άλλες διαφωνίες στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει κορυφώθηκαν οι διαφωνίες μας. Οπότε πλέον έλαβε τέλος. Εγώ άσκησα τα δικαιώματά μου σύμφωνα με το άρθρο 60 του συντάγματος. Αλλά το πιο βασικό είναι το πολιτικό μέρος. Δηλαδή ότι εγώ συνεχίζω να υπηρετώ τις αρχές και τις αξίες βάσει των οποίων ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής και και στα Γιάννενα. Οι βασικές αρχές είναι καταγγελία του μνημονίου, Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, διαγραφή του επονίδη στο χρέο, λογιστικό έλεγχο, γερμανικέ αποζημιώσει. Νιώθετε κοντά, πολύ κοντά σε αυτήν την κυβέρνηση τη σημερινή. Ε, δεν νιώθω ιδιαίτερα κοντά, παρότι ήμουν από τους προτεργάτες τη σύμπραξη ναι. του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Και μάλιστα είχα πάει εγώ εκ μέρου των α, ανεξάρτητων Ελλήνων στο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Μ. και είχα πει του συγκεκριμένου όρου συνεργασία που ήταν αυτοί που σα ανέφερα. Τότε είχα υποστεί δρύμετα την κριτική από πάρα, πολλούς, πάρα πολλά μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ε, ορισμένοι εκ των οποίων είναι και βουλευτέ τώρα, του κυρίου, είναι και υπουργοί του κ. Τσίπρα, mm -hmm. οι οποίοι τότε έλεγαν ότι θα γίνει ουρά, θα γίνουν η ανέλ ουρά mm -hmm. τη αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. κλπ. Αποδεικνύεται mm -hmm. ότι δικαιώθηκα στην επιλογή μου, mm -hmm. διότι ήταν ορθή η επιλογή να. Διαμορφωθεί μια σύμπραξη, ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση, η οποία όμω πρέπει να είναι αντιμνημονιακή. Δυστυχώ σήμερα τι έχει συμβεί. Πρώτον, ε, με την τετράμινη παράταση τη Δανειακή Σύμβαση, ε, η κυβέρνηση των ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε να διατηρηθεί το αγγλικό δίκαιο ω εφαρμοστέ δίκαιο τη Δανειακή Σύμβαση, να παραιτηθεί η Ελλάδα από την ασυλία λόγω εθνική κυριαρχία. Αρμόδια δικαστήρια να είναι τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Δηλαδή, αυτά τα οποία κατακρίναμε στη Βουλή και ήταν κόκκινε γραμμέ, ήδη σε αυτά έχουν προσχωρήσει η νέα συγκυβέρνηση. Δεύτερον, η επιστολή Βαρουφάκη 19 Φεβρουαρίου αποδέχτηκε ότι θα πληρώσει όλα, όλε τι δίθεν υποχρεώσει του δανειστέ. Ενώ λέμε ότι ένα μεγάλο μέρο ή και το μεγαλύτερο μέρο του χρέου είναι ναι. επωνίδιστο. Άρα εγκαταλείφθηκε και αυτή mm -hmm. η θέση ε, υπόθηκε η θέση του 70-30, δηλαδή 70% το μνημόνιο είναι καλό και 30% βέβαια, παλιό, λάθος. Ναι. Δεν είναι λίγο παλιό, είναι η πολιτική που επιτρίμηνο ασκεί η κυβέρνηση Είναι η σημερινή. πολιτική που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση για εσάς. Σε αυτά τα σημεία είναι σαφέ. Mm. Το τι λέει, επομένω είναι σημεία στα οποία εγώ διαφωνώ από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό πιστεύω ότι εγώ τηρώ την εντολή βάση της οποίας ήρθα εδώ γιατί στους ψηφοφόρους είχαμε πει να κρατήσουμε την συνεπή αντιμνημονιακή στάση Επομένως θα έλεγα ότι ε, είμαι πεπισμένος ότι βαδίζουμε όσο αφορά τη δικιά μου δηλαδή, δραστηριότητα στα χνάρια των όσων είχαμε πει προεκλογικά. Συνεπής λοιπόν στις ζεσμές που πήρα και απέναντι στους πολίτες στην Ήπειρο και θα έλεγα πλέον ότι είναι τεράστια η απόσταση που με χωρίζει από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν έχουμε πλέον καμιά πολιτική και οργανωτική σχέση. Εγώ δίνω τη μάχη εδώ με βάση αυτές τις αξίες ε, όσο μπορώ περισσότερο. Μες. Ε, mm -hmm. Και πιστεύω έτσι ότι τιμώ την εντολή που είχα πάρει στι προεκλογικέ Έχετε τους νομίζω αρκετέ φορέ για ένα σχέδιο κατά τη Ελλάδο. Έχετε καταγγείλει και τον ε, κεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέτε ότι εκβιάζει ουσιαστικά. Ε, είναι όντω έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ε, με, επειδή μου περιγράφετε μέχρι τώρα ε, ότι είτε δεν έχουμε σχέδιο, είτε αυτή η κυβέρνηση κάνει αντίθετα πράγματα από αυτά που είχε πει προεκλογικά. Ή ε, δεν κάνει αυτά που είχε πει προεκλογικά. Όλα... Και, ναι. Mm -hmm. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει ε, μία νεοαπικιακή πολιτική. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν μία ένωση κρατών και λαών, όπου υπήρχε μία τυπική ισοτιμία. Βεβαίω τα ισχυρά κράτη ήταν πιο ισχυρά και επηρέαζαν πάρα πολύ τι αποφάσει. Αλλά σε τελική ανάλυση υπήρχαν κάποιοι θεσμοί που είχαν μία εγγύηση. Η Κομισιόν Φερρυπίνη υποτίθεται ένα οργανισμό, ένα θεσμό που εγγυάται το κοινό συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο κύριος Γιούνκερ τώρα και ο κύριος Μοσκοφισή τι είναι, είναι Κομισιόν, είναι Επιτροπή ή είναι μέλη τη Τρόικα, δηλαδή εκπρόσωποι των δανειστών. Άρα εδώ δημιουργείται μια σύγκρουση συμφερόντων. Ο κύριος Ντράγκη είναι ο επικεφαλή, α πούμε, μια δίθεν ανεξάρτητη αρχή που ασκεί νομισματική πολιτική και λέγεται Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή είναι δανειστή τη Ελλάδα έχοντα αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα με σκόντο 40% και ζητάνε ότι τα πληρώσουμε εις ολόκληρο. Φερρυπίν πέρυσι του δώσαμε στην Κεντρική Τράπεζα 10 δις ευρώ, ενώ η Κεντρική Τράπεζα έχει πληρώσει για αυτά τα ομόλογα μόνο 6 δις ευρώ. Yeah. Έβγαλε ένα 4 δις ευρώ. Άρα τι είναι η Κεντρική Τράπεζα. Είναι πλέον ο δανειστής. Είναι η Κεντρική Τράπεζα είναι μέλο τη Τρόικα. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων τι αποδεικνύει, ότι γίνεται μια μετάλλαξη σιγά σιγά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε κράτη που δανείζουν και κράτη που οφείλουν, αυτό αλλάζει το συσχετισμό δύναμη, αλλάζει την πορεία. Επομένω, δεν είναι ένα θέμα σχεδίου με την έννοια μια σατανική δίθεν σύλληψη, αλλά αυτή η μετάλλαξη που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί πλέον σε μια συμπεριφορά εκ μέρους της, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια που δεν συνάδει με την ίδια τη συνθήκη. Mm -hmm. Και γι' αυτό είχα σταθεί και έχω σταθεί απέναντι στην Κεντρική Τράπεζα διότι ήδη έχουμε και μια εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα ή θα ασκεί αυτό το θεσμό της και τη λειτουργία της αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι μέλος της Τρόικας. Αυτό ακριβώς με πρόταση δική μου έγινε αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τροπολογία. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι παρανόμως τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εκπροσωπή της συμμετέχουν στην Τρόικα. δεν υπάρχει Τρόικα όμως, κύριε Μαρία. Είναι θεσμοί. Οι θεσμοί δεν είναι θεσμοί, είναι Τρόικα. Και θα σου πω γιατί. Θεσμός σημαίνει... Κατά κυβέρνηση είναι θεσμοί. Η κυβέρνηση μπορεί λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα η ωρεοποίηση και ο εξοραϊσμός καταστάσεων βλάπτει γενικότερα. Διότι εξήγησα προηγουμένω ότι αυτοί που συμμετέχουν στο επωνομαζόμενο Brussels Group δεν ενεργούν ω κεντρική τράπεζα, αλλά ω εκπρόσωποι των δανειστών. Επομένω, δεν μπορεί να έχουμε μια κεντρική τράπεζα που να είναι εκπρόσωπο των δανειστών ταυτόχρονα. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έγινε δεκτή με εισήγηση δική μου, η τροπολογία. Το λέει ο Γενικό Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα λοιπόν και έτσι εξηγείται η συμπεριφορά του. Δηλαδή, ο κύριο Δράγκη. Α πάρουμε τι έχει κάνει. Πρώτον, αποφάσισε να μην δέχεται ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ω εγγύηση για να γίνονται οι πράξει του βροσυστήματο, ενώ η Ελλάδα ήταν σε πρόγραμμα τυπικά από την εποχή του Σαμαρά Βενιζέλλου. Mm -hmm. Διότι είχε πάρει μια δίμηνη παράταση. Α σκέψουμε αν διαφωνούμε mm -hmm. με το πρόγραμμα ή όχι, είχε πάρει μια δίμηνη παράταση. Το πρόγραμμα λοιπόν τυπικά έλυγε στι 28 Φεβρουαρίου. Ο Ντράγκη από τι. 4 Φεβρουαρίου είπε δεν θα δέχεται ομόλογα η Κεντρική Τράπεζα στις 16 Φλεβάρι. Άρα λοιπόν 12 μέρες πριν αποφάσισε παράνομα να μην δέχεται τα ελληνικά ομόλογα. Αυτή είναι καραμπινατη την παρανομία. Δεύτερον, Τώρα είναι είχε, σε... είχε πει όποια χώρα είναι σε πρόγραμμα έτσι, πριν τι εκλογέ, τι ελληνικέ εκλογέ. Η απόφαση του ήταν όποια χώρα είναι, χώρα, είναι σε, πρόγραμμα... θα δέχεται τα ομόλογα. Δεν θα δέχεται Παρότι... δέχεται τα ομόλογα. Όχι, όχι, έχει πει το ανάποδα. Όλα τα ομόλογα τα δέχεται με βάση τη βαθμολογία του. Ναι. Πλην όμω, ναι. επειδή η βαθμολογία των ελληνικών ομολόγων δεν ήταν καλή, είχε πει ότι θα τα δέχεται κατ' εξαίρεση υπό τον όρο ότι η χώρα θα είναι σε πρόγραμμα. Η Ελλάδα λοιπόν τυπικά. Στι 2 ή στι 3 ή στι 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή ήταν σε πρόγραμμα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, κύριε, δεν έχει δικαίωμα να πάρει την απόφαση πριν τι 28 Φεβρουαρίου mm -hmm. να μην δέχει τα ελληνικά ομόλογα. διότι έτσι προκαλεί πρόβλημα στην αγορά, δημιουργεί ε, κίνδυνο ρευστότητα ε, στην Ελλάδα κτλ. Δεύτερον, τυπικά τώρα η Ελλάδα πάλι είναι σε πρόγραμμα, τετράμινο. Ξέρουμε βέβαια ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει το δικαίωμα. Από τον Ιούνιο και μετά αν είναι να αγοράσει, γιατί υπήρχε ε, προηγούμενο Αυτό είναι, άλλο. Να, ναι, να αυτό δω, είναι για, ναι, αυτά είναι γλώση... για να αγοράσει στο πλαίσιο της ποσοτικής, της ποσοτικής χαλάρωσης. χαλάρωσης. Είναι αυτό άλλο είναι. Εγώ δεν ναι. λέω να τα αγοράσει. Α. Εγώ λέω να παίρνει τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ως εγγύηση Μάλιστα. από τις ελληνικές τράπεζες και εν συνεχεία αυτές να μπορούν να δανείζονται mm -hmm. από το ευρωσύστημα. Αυτά λοιπόν απαγόρευσε να πηγαίνουν ως εγγύηση από τις 16 Φεβρουαρίου. Ενώ η Ελλάδα και μέχρι 28 Φεβρουαρίου ήταν σε πρόγραμμα. Και μέχρι τέλο Ιουνίου είναι σε πρόγραμμα. Επομένω, πρέπει να δέχεται τα ομόλογα yeah. που του δίνει η Αλφα Μπάνκ, η Εθνική, ω εγγύηση και να μπορεί η Εθνική να πάρει δανειοδο... χρηματοδότηση. Αυτή είναι η πρώτη παρανομία. Δεύτερη παρανομία. Έρχεται και λέει ότι δεν μπορεί να αγοράζουν οι ελληνικέ τράπεζε επιπλέον γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου από αυτά τα οποία έχουν. Οι ελληνικέ τράπεζε έχουν αγοράσει τα 9-10 δισεκατομμύρια γραμμάτια του mm. ελληνικού δημοσίου. Η Τρόικα έχει βάλει ένα όριο 15 δι. Mm. Αυτή η διαφορά των 5 δισεκατομμυρίων καλύπτεται. καλύπτεται από ιδιώτε. Οι οποίοι όμω τώρα λόγω του προβλήματο που έχει παρουσιαστεί πουλάνε. Mm. Και απαγορεύει τώρα στι ελληνικέ τράπεζε ναι. από το 10 έω το 15 mm. να το καλύψουν. Επίση, απαγορεύει γενικώ να αυξηθεί το ποσό από τα 15 δισεκατομμύρια πάει στα 18-19. Ούτε αυτό το έχει αιτιολογήσει για ποιο λόγο. Διότι το ήρθε εδώ. Mm. Τον στριμώξαν πραγματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε: Είναι διακριτική μου ευχέρεια να το αποφασίσω. Ποια είναι τα κριτήριά σου, Διότι όταν έχει διακριτική ευχέρεια, σημαίνει ότι ασκεί πολιτική. Και εφόσον ασκεί πολιτική, δεν είσαι ανεξάρτητη αρχή που έχει δίθεν όρου, σκληρού, προποθέσει mm -hmm. που τηρεί. Ο στόχο δηλαδή ποιο μπορεί να είναι για να. Ο στόχο είναι εγώ. ότι ο κύριο Ντράγκη, η κεντρική τράπεζα, όπω και οι κομισιόν και όλοι οι υποτιθέμενοι θεσμοί σε εισαγωγικά είναι στην υπηρεσία μια αντίληψη. Δανειστών και όχι μια αντίληψη αλληλεγγύη, mm -hmm. ενό κοινού οράματο, μια προσπάθεια μια άλλη Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα είναι σκληροί, θα πιέζουν προ την κατεύθυνση να πάρουν όσο μπορούν περισσότερα, να διασφαλίσουν τα δανεικά του και δεν θα ενδιαφέρονται αν αυτό έχει μεγάλο κοινωνικό κόστο, αν αυτοχοποιείται ο ελληνικό λαό κλπ. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται μπροστά η ελληνική κυβέρνηση, τα ήξερε βέβαια αυτά. Mm -hmm. Έχει κάνει ήδη πάρα πολλέ υποχωρήσει, κατά τη γνώμη μου. Τώρα περνάει πάρα πολύ ο καιρό και είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω όμω ότι είχε ευκαιρίε, γιατί μα έχει να πούμε τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική πλευρά, είχε ευκαιρίε να αξιοποιήσει τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτει. Παράδειγμα, οι αποφάσει στο Eurogroup λαμβάνονται με ομοφωνία. Αυτό δεν αφορά μόνο εμά, αφορά και του άλλου. Στο Eurogroup λοιπόν, αλλά και στο ΕΚΟΦΗΝ στην πορεία, στο Eurogroup συμφωνήσαμε να πάρει διετή παράταση η Γαλλία. Ενώ δεν δικαιούνταν. Mm -hmm. Άρα να μπλοκάρουμε άλλε αποφάσει ε, που αφορούσαν να αποφασίσουν. γιατί να δώσουμε Μάλιστα. διετή παράταση στη Γαλλία, ναι. γιατί να συμφωνήσουμε να πέσει στα μαλακά η Ισπανία, την ώρα που δεν παίρναμε αυτό που θέλαμε. Μάλιστα. Συμφωνήσαμε να εκδιασμός, δώσουμε. δηλαδή. Όχι άσκηση Αλλήν. δικαιωμάτων. Όπω έχει δικαίωμα να πει η Γαλλία ότι η Ελλάδα, και τα... μα τα είπε χοντρά ο κύριο Σαπέν mm -hmm. στη Ρήγα. Έκανε σκληρή κριτική στην Ελλάδα. Και είπε, κύριε, θα κάνετε το Α, το Β, το Γ κατά την άποψή του. Λοιπόν, και εμεί όταν ήρθε η σειρά να κρυθεί η Γαλλία, πρέπει να πούμε, κύριε, είναι η τρίτη φορά που θα πάρετε παράταση. Είστε η πρώτη χώρα που παραβίασε του ζύμωνο σταθερότητα. Μα κάνετε καλαμπούρι εδώ και λέτε σε εμά να είμαστε συνεπεί, ενώ εσεί έχετε 4,1 και 4,5% yeah. έλλειμμα. Yeah. Και σα λέμε, λοιπόν, εμεί δεν συμφωνούμε. Συμμορφωθείτε. Πάρτε μέτρα, όπω λένε σε εμά. Yeah. Μέχρι λοιπόν να πάρετε αυτά τα μέτρα, εμεί δεν συμφωνούμε. Εκτό και αν δείτε μια. Αντίληψη διαφορετική, όπω την εννοεί η Ελλάδα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να συμπιέσει τα κράτη, τους λαούς Οπότε, αφού δεν θέλετε να συμπιέζεστε εσείς ως Γαλλία, δεν θα συμπιέζετε και εμά. Άρα, λοιπόν, και σε εμά θα δώσετε μια ανάσα που ζητάμε, σε μια χώρα φτωχοποιημένη, σε μια χώρα που έχετε ευθύνη εσείς ω Γαλλία και οι υπόλοιποι δανειστέ που φτάσαμε εδώ. Ναι. Δεν το λέω εγώ, το λέει το Δουνουτού ότι οι ίδιοι κάναν λάθο και στο μνημόνιο. Ναι, ναι. Άρα, λοιπόν, εκεί για να πάρετε την παρατασούλα τα δύο χρόνια και εμεί θα πάρουμε, Φερρυπίν. Το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, τι, επιστροφή κερδών ναι, που πει, παρανόμως ναι. έβγαλε η Κεντρική Τράπεζα της Βαριούς Ελλάδας. Δεύτερο θέμα. Δώσανε δάνειο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Συμφωνήσαμε εμείς. Γιατί να συμφωνήσουμε. Να πάρει η Ουκρανία το δάνειο, να πάρουμε κι εμείς το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που κατά λάθο έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα πίσω ναι, ναι. στον ΙΕΦΣΕΦ Λέει ο κύριο Τσίπρα και σωστά να πάμε τα θέματα σε μια γενική πολιτική θεώρηση. Και συζητάει με την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Λάντ και λοιπά. Αλλά τα συζητάει εκτό των θεσμών. Mm -hmm. Εμεί λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πρόσφατο συμφώνησε η Ελλάδα να γίνει η μεγάλη διαπραγμάτευση μεταξύ νομέων Πολιτιών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ονομάζεται TTIP, τα λένε στα αγγλικά, δηλαδή η μεγάλη διατλαντική οικονομική mm -hmm. συνεργασία, όπου θα φτιαχτεί μια ενιαία αγορά Ευρώπη-Αμερική κάθε βήμα για να προχωρήσει αυτή η συνάντηση χρειάζεται ομοφωνία. Για αυτό το θέμα κυρίω κερδίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γερμανία κλπ. Εμεί γιατί να πούμε ναι. Θα λέγαμε ναι, βεβαίω να προχωρήσετε, αλλά ξέρετε κάτι, θα λυθεί το θέμα τη Ελλάδα. Αλλιώ εμεί δεν συμφωνούμε. Yes. Επομένως Επομένω και η Επίτροπο δεν θα μπορούσε να κάνει τη διαπραγμάτευση και θα είχαν κολλήσει όλα αυτά. Εάν λοιπόν είχαμε κολλήσει τη Γαλλία να μην πάρει διετή παράταση, που σημαίνει θα έχει πρόβλημα για τις εκλογές του 2017. Αν αυτό το κάναμε παραμονές των περιφερειακών εκλογών της Γαλλίας... καταλαβαίνετε πού θα πήγαινε η Λεπέν. Mm -hmm. Επομένω, αν τα βάζαμε αυτά στο τραπέζι, ασκώντα δικαιώματα, ή εκβιασμού, δικαιώματα, Μάλιστα. θα πέραμε γύρω τα δικά μας. Γι' αυτό λέω Εντάλλημα. ότι δεν αξιοποιήσαμε τη συμμετοχή mm -hmm. μας στους θεσμούς... για να κερδίσουμε. Μάλιστα. Οπότε, μοιραία, πήγαμε σε μια ε, εκ του διαπραγμάτευση με την Τρόιγα όπου εκεί είναι πολύ ισχυρή αυτή. Μα πιέζουν συνεχώ και είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Η οποία πώ τελειώνει, Η οποία πώ τελειώνει, αγύω. Θα σα πω και κάτι πώς άλλο. Εγώ, κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, η κριτική που κάνω, την ασκώ στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο τη χώρα. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παίζω Εθνική Ελλάδο. <σχεδί> και την εποχή Σαμαρά και σήμερα, δεν έχω κάνει κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, στου ευρωπαϊκού θεσμού. <σχεδί> Όχι. Την κριτική που την κάνω εσωτερικά για να βοηθήσω, Βάζει. να συνδράμω, ή στόχο μου που ήταν να πέσει η κυβέρνηση σαν Μαραπεντιζέλο. Εδώ παίζουμε εθνική Ελλάδο. Δηλαδή, απέναντι στου θεσμού, απέναντι στην Τρόικα, απέναντι στου δανειστέ, ασκούμε τα δικαιώματά μα κλπ. Ε, θα μπορούσαν να έχουν βάλει στο τραπέζι και κάτι άλλο. Εφόσον έχουν δεχτεί οι δανειστέ ότι φταίνε για το μνημόνιο, έχουν κάνει λάθο στη συνταγή έχουν κάνει λάθο πολλοπλασιαστή. Έπρεπε να πούμε πόσο είναι αυτό ο φάκελο τη ζημιά. Το είπα και στην Ελληνική Βουλή. Mm. Είναι 100 δι, 200 δι. Μάλιστα. Στη συζήτηση λοιπόν τη συνολική, αυτοί θα λέγανε κύριε. Να το βγάλουμε το χρέο. Έφα, υπάρχει 330 yeah. δισεκατομμύρια δίθεν χρωστά Μάλιστα. Εμεί λοιπόν το... Μάλιστα σε εισαγωγικά. Βάλουμε στο τραπέζι λοιπόν πόσο είναι η ζημιά, αλλά με φάκελο τεκμηριωμένο. Yeah. Επίση να βάλουμε στο τραπέζι κάτι άλλο που δικαιούμαστε με τον κανονισμό 472 του 13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος της Ευρωζώνης δικαιούται να κάνει λογιστικό έλεγχο. Δηλαδή να πει για ποιο λόγο έφτασε το χρέος σε αυτό το ύψος mm -hmm. και τι παρατυπήσεις υπάρχουν. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία που είναι συμπαθής, που κάνει κ. Κωνσταντοπούλου, άτυπη όμως, δεν μπορεί να παράξει νομικά αποτελέσματα, mm -hmm. Θα αναθέταμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Μέσα σε δύο μήνε, τρει, θα είχαν διαμορφώσει ένα πλαίσιο και θα είχαμε μία έκθεση. Θα είχε γίνει ένα λογιστικό έλεγχο. Και θα λέγαμε ότι κύριε, από τα δίθεν 330 χρέο, είναι και άλλα 100 ή 200 επονίδιστο. Θα τα βάζαμε λοιπόν στο Μάλιστα. τραπέζι. Οπότε όλα αυτά μαζί και οι γερμανικέ αποζημιώσει σε ένα άλλο τραπέζι. Και όταν τα βάλει όλα αυτά και τα απλώσει, και όταν ασκήσει και τα δικαιώματά σου, πιθανόν να έχει άλλο Μάλιστα. αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα έχουμε φτάσει δυστυχώ στο παραπέντε με μία ασφικτική πίεση και με αρκετά προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά δίνουμε τη μάχη και. Εδώ να στηρίξουμε την πατρίδα μα. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι κομματικά τα θέματα, είναι μας, θέματα ναι. εθνικά. Κύριε Μαριά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία.